Δεν έχουν τέλο τα περιστατικά απάτη στην Κρήτη. Το απόγευμα τη Πέμπτη, μια 73χρονη γυναίκα δέχτηκε ένα τηλεφώνημα που διέλυσε κάθε τη αντίσταση. Ένα άντρα προσποιούμενο στο γιατρό την ενημέρωσε για ένα υποτιθέμενο σοβαρό τροχαίο που είχε η κόρη τη, η οποία χρειαζόταν άμεσα χειρουργική επέμβαση και ο μαϊμού γιατρό μπορούσε να το τακτοποιήσει μόνο αν έπαιρνε 20.000 ευρώ. Η γυναίκα ζήτησε να μιλήσει στο παιδί τη και όταν στην άλλη άκρη τη γραμμή άκουσε τα αναφιλητά μια γυναίκα που την αποκαλούσε μάνα, κάθε ψυχραιμία και λογική χάθηκε και η ηλικιωμένη συμφώνησε να παραδώσει τα χρήματα. Το να κάνει τη διαδρομή ω την είσοδο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, που και τη είχαν ορίσει το ραντεβού για να συναντήσει τον άγνωστο άνδρα, στον οποίο θα παρέδιδε τα χρήματα Τη φάνηκε περισσότερο λογικό από το να σπεύσει στο εφημερεύον νοσοκομείο. Όταν έφτασε, παρέδωσε σε έναν άνδρα περίπου 30 ετών το ποσό των 20.500 ευρώ. Η υπόθεση αυτή έρχεται να προσθεθεί σε ένα μακρύ κατάλογο παρόμοιων περιστατικών στην Κρήτη, όπου οι άνθρωποι πέφτουν θύματα αδίστακτων απαταιώνων που εκμεταλλεύονται την ευπιστία αλλά κυρίως την αγωνία τους. Λίγε ώρε νωρίτερα το φω τη δημοσιότητα έβλεπε ένα ακόμη περιστατικό. Θυμά αυτή τη φορά μια 72χρονη γυναίκα από την Ιεράπετρα, που ένα απαταιώνα κατάφερε να εξαπατήσει χρησιμοποιώντα την επωνυμία φοροτεχνικού γραφείου του οποίου η ίδια ήταν πελάτησα. Αρκετά λογιστικά γραφεία, τουλάχιστον του νομού που γνωρίζω, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, έχουν στην πράξη στοχοποιηθεί από επιτίδιους οι οποίοι εκμεταλλεύονται ότι καταρχήν συνδράμουν με το κράτος για την ίσπραξη φόρων αλλά δεύτερο βοηθάμε και τους φορολογούμενους για τις διαδικασίες των διαφόρων επιδομάτων. Προσποιούμενοι ότι θα τις έκαναν τη διαδικασία ίσπραξης ενός επιδόματος της τάξης των 250 ευρώ ο απαταιώνα έπεισε την πελάτη σαν να καταθέσει συνολικά 4.000 ευρώ σε δύο δόσεις των 2.000 ευρώ μέσω εταιρεία μεταφοράς χρημάτων. Πολύ γνωστό μας πρόσωπο, πολλές δεκαετίες στο γραφείο μας ε, ε, σαν φορολογούμενη, Γνωρίζει το προσωπικό μας, έχει απόλυτη οικειότητα και πίστεψε με ευκολία ότι ήταν ο υπάλληλό μας που την ενοχλούσε. Μάλιστα ο δράστης είχε τόσο θράσος που έστειλε ταξί προκειμένου να μεταφέρει τη γυναίκα στην εταιρεία μεταφοράς χρημάτων. Τάξη το οποίο τουλάχιστον στην πρώτη διαδρομή την περίμενε για να την επιστρέψει και στο σπίτι. Ζήτησε να μιλήσει με τον υπάλληλο από το τηλέφωνο της πελάτης μα. Ε, καθοδήγησε τον υπάλληλο λέγοντας ότι είναι ανυψιώσεις και ότι είναι θεία του και του έδωσε κωδικό για να γίνει κατάθεση των χρημάτων μέσω τη διαδικασία τη μεταφορά που υπάρχει διεθνώ και στην Ιερά Πέτρα. Ακολούθησε και δεύτερη κούρσα με τη γυναίκα να καταθέτει ακόμα 2.000 ευρώ. Ξανακάλεσαν το ταξί τη πόλη, πήγε την παρέλαβε Τι είχε... δεύτερη, φορά. Δεύτερη φορά. Είχε όμω κούρσα και δεν την περίμενα αυτή τη φορά. Κατέβηκε η κυρία πελάτησά μα, έκανε με την ίδια διαδικασία τη τηλεφωνική παρέμβαση του επιτηδίου προ τον υπάλληλο ή κτλ. Χρειάστηκαν συμπληρωματικά άλλε 2.000. 4.000 συνολικά. Τη δεύτερη φορά η πελάτη μα με τα πόδια οδηγήθηκε σπίτι τη. Η ζέστη, η δυσφορία, κάτι άρχισε να αλλάζει ίσω την ψυχολογία τη. Το τρίτο τηλεφώνημα έπεσε στο κενό, αφού η γυναίκα που φύλαγε τα χρήματα για τι ανάγκε του γάμου του παιδιού τη, που είναι προγραμματισμένο σε λίγε ημέρε, αρνήθηκε να συνεργαστεί περαιτέρω. Κατά την προσωπική μου αντίληψη, για να γνωρίζει τόσα πολλά ε, δεδομένα, να οδηγεί έναν άνθρωπο δύο φορέ και να ζητήσει και μια τρίτη να κάνει κατάθεση μετρητών. Αντιλαμβάνομαι και δεν μπορεί, δεν μπορεί, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι πιθανά να είναι ένας από το ευρύτερο περιβάλλον. Μέσα στις πρώτες 12 ημέρες του Ιουλίου έχουν καταγραφεί επίσημα έξι περιστατικά εξαπάτησης ηλικιωμένων, γεγονός που σημαίνει πως οι επιτίδιοι έχουν βρει πεδίο δράσης και οι αρχές των πελάτους. Σε καμία περίπτωση συνάδελφος δικός μου δεν θα ζητήσει τηλεφωνικά τέτοια στοιχεία δεν θα ζητήσει κωδικού άιμαν σε καμία περίπτωση. Η ελληνική αστυνομία, με ανακοίνωσή τη, συνιστά στου πολίτε να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και να μην πείθονται εύκολα. Αφού, όπω αναφέρεται, οι επιτίδιοι γνωρίζουν πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι ο ευνηδιασμό και η συναισθηματική φόρτιση των υποψήφιων θυμάτων του.